Σε απόγνωση τώρα δηλώνουν οι κάτοικοι του Πλατανιά και της Μιλίνας του Πηλίου, καθώς δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί οι ζημιές από τη θεομηνία του περασμένου φθινοπόρου. Η τουριστική κίνηση δεν έχει αποκατασταθεί, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά και η αβεβαιότητα προκαλεί αγωνία για το αύριο. Μισό χρόνο μετά το χτύπημα του Ντάνιελ, ο Πλατανιάς Πηλίου προσπαθεί να ξανασταθεί στα πόδια του. Ο Πλατανιάς ξαναχτίζεται από την αρχή, είχε πάθει πολύ μεγάλη ζημιά. Και πιστεύω μέχρι τέλος Απριλίου οι υποδομές να έχουν έρθει σε πολύ καλό επίπεδο. Δηλαδή η πλακόστρωση, ο φωτισμός, όλα αυτά. Και όπως θα μπαίνουμε στο χωριό, να έχει άσφαλτο. Για να φτάσει κάποιος στο χωριό, πρέπει να περάσει με προσοχή από αυτό εδώ το σημείο στο Δέλτα Προμηρίου. Εδώ μες στο ποτάμι. Να γίνουν οι όχθες κυρίως του ποταμού για να σταθούν οι δρόμοι. Και να συνεχίσουμε εδώ, να αποκατασταθούν οι γέφυρα. Ο Πλατανιάς μοιάζει με τεράστιο εργοτάξιο. Εμείς γεμίζουμε με υπομονή, αισιοδοξία, ξαναρχίζουμε ξανά από την αρχή. Ο Πλατανιάς χτυπήθηκε ιδιαίτερα από αυτό το φοβερό φαινόμενο. Σήμερα, 7 μήνες μετά, οι κάτοικοι αλλά και οι επιχειρηματίες της περιοχής προσπαθούν να τον ξαναστήσουν και βέβαια να κερδίσουν την καλοκαιρινή σεζόν. Λάσπη ήταν μέχρι εδώ πάνω. Ήταν τέτοιος όγκος που έχουν σπάσει πόρτες προς τα έξω, πλακάκια, μοτέρια είναι όλα πνιγμένα. Και ενώ τα προηγούμενα χρόνια τέτοια εποχή η πληρότητα για το καλοκαίρι έφτανε στο 80%, φέτος δεν υπάρχουν ακόμη κρατήσεις. Οι επιχειρηματίες περιμένουν την ολοκλήρωση των έργων για να κερδίσουν πίσω τους επισκέπτες. Κατά ένα 70-80% να είναι για την φετινή σεζόν έτοιμο. Και πιστεύω ότι το καλοκαίρι, τουλάχιστον το δίμηνο Ιούλιο-Αύγουστο, να έχουμε μια καλή σεζόν. Καλύτερη είναι η κατάσταση στη Μιλίνα Πηλίου, η οποία έχει επανέλθει σε σημαντικό βαθμό. Είναι το χωριό λειτουργικό. Η πλειονότητα των καταστημάτων εστίασης και καφέ είναι ανοιχτή. Περιμένει τους επισκέπτες. Ήδη πολλοί ήταν οι επισκέπτες που επέλεξαν τη Μιλίνα έστω και για φαγητό τα 2-3 ημέρα του Μαρτίου. Μέχρι το Πάσχα το έχουν φέρει στο 90%. Αρχινά έχει ζεσταίνεται το χωριό. Βλέπω ότι το χωριό είναι καθαρό, έχει επανέλθει. Μόνο λίγη δουλειά στις εκβολές θέλουμε. Εδώ που βγάζουν ακόμη αυτοκίνητα μέσα από το νερό. Ειδικό σκάφος εδώ στη Μιλίνα έχει βγάλει μέχρι και 12 αυτοκίνητα. Σήμερα δίτες προσπάθησαν και έβγαλαν αρκετά αντικείμενα από την παραλία της περιοχής. Όπως διαβεβαιώνουν, δεν τίθεται ζήτημα μόλυνσης των υδάτων. Η περιοχή είχε επανήλθει ήδη, δηλαδή μετά τον 1,5 μήνα μετά τις πλημμύρες, η θάλασσα είχε επανέλθει. Οι επιχειρηματίες της Μιλίνας ζητούν επίσπευση των έργων αποκατάστασης, ώστε να αρχίσουν επιτέλους να χτυπούν ξανά τα τηλέφωνα για τις κρατήσεις του καλοκαιριού.